Ο Σύλλογος Γυναικών Κεράματος, Εστία της Γυναίκας, αγωνίζεται μαζί με εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς του Κεράματος από τον Μάιο του 2020 για να εμποδίσει τη χωροθέτηση του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΣΜΑ στο παλιό νεκροταφείο Κεράματος. Η περιοχή που κυβέρνηση, περιφέρεια και δημοτική αρχή έχουν βάλει στο μάτι όχι μόνο είναι ο τελευταίος ελεύθερος χώρος στο Πέραμα, αλλά είναι από τους ωραιότερους στην πόλη και το κυριότερο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου και πρώτου λυκείου, δίπλα σε κατοικημένη περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία πως παρά τις διαβεβαιώσεις της δημοτικής αρχής, ο χώρος στο παλιό νεκροταφείο χρησιμοποιείται ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Η Δημοτική Αρχή ΣΥΡΙΖΑ έφερε στις 22/3/21 προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή τη νέα σύμβαση ανάμεσα στον ΕΘΝΑ και τον Δήμο αξίας 35.000 ευρώ για τη μεταφόρτωση στον χώρο του παλιού νεκροταφείου απορριμμάτων, ογκωδών, πράσινου και σύμφωνων οικιακών. Μάλιστα, με βάση αυτά που αναγράφονται στη σύμβαση, 230 τόν οικιακών απορριμμάτων ανά μήνα θα μεταφορτώνονται με τη μέθοδο της απευθείας εκφόρτωσης σε ανοιχτά κοντέινερς επί των οχημάτων και θα μεταφέρονται για τελική διάθεση στο ΧΙΤΑ Δυτικής Αττικής. Γι' αυτό το λόγο, ΕΘΝΑ θα διαθέσει στο Δήμο Περάματος έναν ελκυστήρα, δύο κοντέινερς ανοιχτά και κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό. Σωματεία και φορείς του Περάματος, πολύ πριν την πανδημία, αλλά και τώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, επανειλημμένα έχουμε ζητήσει ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο για να ενημερωθεί ο λαός του Περάματος και να τοποθετηθούν και οι φορείς. Η αντιμετώπιση της Δημοτικής Αρχής Περάματος είναι αρνητική και απαξιωτική. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Δήμος τρέχει με χίλια το σχεδιασμό για ΣΜΑ στον χώρο του παλιού νεκροταφείου, μέσα σε οικιστικό ιστό, δίπλα σε σχολεία, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο την περιοχή. Τα σκουπίδια είναι χρυσός για το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους, ένα ακόμα πεδίο προσφυλές για επενδύσεις σε βάρος της ζωής μας. Νοιάζονται μόνο για το πόσο θα βάλουν στις τσέπες τους, αδιαφορώντας για την υποβάθμιση της υγείας μας και του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει για αυτούς ανάπτυξη. Τα σχέδια κυβέρνησης, περιφερειακής και δημοτικής αρχής που ρημάζουν τις ζωές μας, τους θα επιστρέφουμε όπως είναι, χωρίς ναι μεν αλλά. Είναι σχέδια εχθρικά για τη ζωή μας, φτιαγμένα πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων και των αναγκών μας. Με τους αγώνες μας τα προηγούμενα χρόνια έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την πόχα και τις καρκινογόνες ουσίες που πνίγουν τις γειτονιές και τα σχολεία των παιδιών μας. Αγωνιζόμαστε ενάντια στις πρακτικές και τις αποφάσεις κυβέρνησης, περιφέρειας, Νέας Δημοκρατίας και Δημοτικής Αρχής ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μετατρέψει τις γειτονιές μας σε ρολογιακές βόμβες, με τα καζάνια του θανάτου, την υπογόνα λειτουργία της Κόσκο, το ΣΜΑ στο Πέρα, τώρα και με τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, το σχιστό. Δεν συμβιβαζόμαστε να ζούμε σε γειτονιές χωρίς χώρους πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και άφησης. Δεν δεχόμαστε εμείς να πληρώσουμε για άλλη μια φορά το μάρμαρο, όχι μόνο με πανάκριβα τα αποδοτικά τέλη, όχι μόνο με λυπή καθαριότητα, αλλά και με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος που ζούμε και στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο. Το προηγούμενο διάστημα πρωτοστατήσαμε στη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της υγείας των οικογενειών μας σε ό,τι αφορά την πανδημία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ακόμα πιο αποφασιστικά, συντονίζουμε τη δράση μας με τους υπόλοιπους φορείς σε Κερατζίνη, Τραπετσόνα αλλά και με όλη την Αττική. Ενώνουμε τη φωνή μας και αγωνιζόμαστε για τη ζωή και τα δικαιώματά μας, για τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας. Δεν θα αφήσουμε κανένα να παίζει με την υγεία και τη ζωή μας. Οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια στο νέο έγκλημα. Η υγεία και η ποιότητα της ζωής μας δεν παζαρεύονται. Απαιτούμε να κλείσει τώρα ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο παλιό νεκροταφείο Περάματος και ο σταθμός μεταφόρτωσης του Πειραιά που λειτουργεί στο σχιστό. Να πάρθει πίσω η τροπολογία του Δεκέμβρη του 2020 που την νομιμοποίησε. Λέμε όχι στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο σχιστό. Ούτε σκέψη για εργοστάσιο καύσης. Ο χώρος του παλιού νεκροταφείου να αποδοθεί στο λαό του Περάματος για να γίνει χώρος πρασίνου και αναψυχής που τόσο ανάγκη έχουμε. Ευχαριστώ.